αυτών ο βραβευμένος Τούρκος σκηνοθέτης Γκιλμάς Γκιουνέι. Ο Γκιλμάς Γκιουνέι, γνωστός και στον τόπο μας από τη βραβευμένη με το Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ των Κανών ταινία του Ο Δρόμος, αλλά και από το Κοπάδι, είναι κουρδικής καταγωγής και αγωνίστηκε στη χώρα του για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για τους αγώνες του και την αντιδικτατορική του δράση, φυλακίστηκε από το τουρκικό καθεστώς. Ο Γκιουνέι δραπέτευσε το 1981 και από τότε μέχρι και το θάνατό του ζούσε στο Παρίσι. Ο ηγέτης της Βουλγαρίας, τον Ντο Ζίφκοβ, ματέωσε την προγραμματισμένη για αυτό το μήνα επίσκεψή του στη Βόνη, σύμφωνα με πληροφορία που μετέδωσαν σήμερα το απόγευμα τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορεία. Από βουλγαρικής πλευράς δεν διευκρινίστηκε γιατί ο πρόεδρος Ζίφκοβ ματέωσε την επίσκεψή του. Ανεπίσημες όμως πηγές υποστηρίζουν ότι η απόφαση αυτή του κομμουνιστή ηγέτη σχετίζεται άμεσα με την εγκατάσταση των αμερικανικών πυράβλων Pershing και Cruise στη Δυτική Ευρώπη από τον περασμένο χειμώνα. Υπενθυμίζεται ότι την επίσκεψή του στη Βόνη ματέωσε πριν από μία εβδομάδα και ο πρόεδρος της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Έριχ Χόνεκερ. Παραδόθηκαν σήμερα στις Ιρακινές αρχές, στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης, οι τρεις ένοπλοι αεροπειρατές, οι οποίοι είχαν καταλάβει χθες το Boeing 727 των Περσικών Αερογραμμών, που πραγματοποιούσε εσωτερικό δρομολόγιο από το Μπαντάρα Μπας στην Τεχεράνη, με 114 επιβάτες και 9 μελές πλήρωμα. Οι τρεις αεροπειρατές που ανήκαν στη στρατιωτική αστυνομία του Σάχη απελευθέρωσαν όλους τους ομήρους αφού προηγουμένως οι αρχές του Ιράκ τους υποσχέθηκαν να τους χορηγήσουν πολιτικό άσυλο στη χώρα. Τα στιγμιότυπα που παρακολουθείτε είναι από το αεροδρόμιο του Καΐρου όπου είχαν προσγειωθεί οι αεροπειρατές για να εφοδιαστούν με καύσιμα και τρόφιμα. ...154 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν και 52 εξαφανίστηκαν στη Λατινική Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτό αναφέρει η Ένωση Ξένων Ανταποκριτών στην πρώτη της συνάντηση στο Μεξικό που άρχισε την περασμένη Παρασκευή. Η Αργεντινή υπήρξε στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας η χώρα της Λατινικής Αμερικής, όπου οι δημοσιογράφοι αντιμετώπισαν τους περισσότερους κινδύνους. Στη χώρα αυτή, από το 1974 ως το 1983, σκοτώθηκαν 56 και εξαφανίστηκαν 32. Ακροδεξιοί μισθοφόροι της Νικαράγουας έχουν λάβει το τελευταίο εξάμηνο πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια από σωματεία και ιδιώτες των Ηνωμένων Πολιτειών, δημοσιεύουν σήμερα οι Κυριακάτικοι Times της Νέας Υόρκης. Η εφημερίδα αναφέρει ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Ρίγκαν και ηγέτες των ακροδεξιών έχουν δηλώσει ότι η οικονομική βοήθεια στους ακροδεξίους μισθοφόρους χορηγούν επίσης και χώρες της Λατινικής Αμερικής. Εκστρατεία ενημέρωσης του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών για το ρόλο που παίζει η χώρα τους στο Σαλβαδόρ έχουν αρχίσει οι αντάρτες του Εθνικοαπελευθερωτικού Μετώπου Φαραμπούτο Μαρτί. Η ενημέρωση αυτή συμπεριλαμβάνει αρκετές ταινίες που έχουν γυρίσει οι αντάρτες. Το πρακτορείο το οποίο έχει αναλάβει τη διανομή των ταινιών αυτών ανακοίνωσε ότι θα στείλει μέσα στο φθινόπωρο διαφημιστικό υλικό σε περισσότερα από 10.000 κολέγια, βιβλιοθήκες και άλλα πνευματικά ιδρύματα, ώστε να ενημερωθεί το αμερικανικό κοινό για τις συνέπειες της αμερικανικής πολιτικής στην Κεντρική Αμερική. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος αναχώρησε σήμερα από το αεροδρόμιο της Ρώμης για τον Καναδά για περιοδία 12 ημερών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Ποντίφικας από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Σύμφωνα με σφιγμομετρήσεις, παρόλη τη δημοτικότητα του Πάπα στην κοινότητα των Ρωμοκαθολικών της χώρας, υπάρχει σοβαρή αντίθεση σε ό,τι αφορά τη θέση του Βατικανού, τόσο στον έλεγχο των γεννήσεων όσο και στο θέμα του διαζυγίου. Λίγο πριν αναχωρήσει από το αεροδρόμιο της Ρώμης, ο Πάπας δήλωσε ότι σκοπεύει να επισκεφθεί τη Ιουγκοσλαβία στο κοντινό μέλλον. Εκατόν 11 συνδικαλιστές από τη Σοβιετική Ένωση έφτασαν χτες στο λιμάνι της Χάβρης στη βορειοδυτική Γαλλία, στα πλαίσια μιας περιοδίας στη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα με το σήμα της ειρήνης. Η Σοβιετική Αντιπροσωπεία που ταξιδεύει με το πλοίο Αρμενία αποτελείται από εργάτες, τεχνικούς και επιστήμονες που είναι όλοι τους μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου των Σοβιετικών Συνδικάτων των 15 Ομόσπονδων Δημοκρατιών της Σοβιετικής Ένωσης. Ανάμεσά τους βρίσκεται και αστρονάμ